Χαίρετε. Αν είστε έγκυος, μπορείτε να πάτε διακοπές, αλλά καλό θα ήταν να έχετε υπόψη σας κάποιους κανόνες ασφαλείας. Γενικά, όσο είστε έγκυος, φροντίστε οι διακοπές σας να είναι πραγματικές διακοπές. Η εγκυμοσύνη θέτει σε δοκιμασία τόσο το σώμα σας, όσο και την ψυχική σας ισορροπία. Επιλέξτε να πάτε κάπου που θα ξεκουραστείτε. Αφήστε τις διακοπές που είναι εντός εισαγωγικών περιπετειώδεις για μετά τον τοκετό. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας όλα τα συμπληρώματα διατροφής και τα φάρμακα που σας έχει συστήσει ο γιατρός σας. Είναι εξαιρετικά αγχωτικό να ψάχνετε ανοιχτό φαρμακείο στο διπλανό χωριό, το οποίο μάλιστα μπορεί να μην έχει ό,τι το ζητήσετε, αλλά να πρέπει να το παραγγείλει. Φροντίστε να έχετε μαζί σας εμφιαλωμένο νερό. Αν και ζούμε σε μια χώρα στην οποία η ποιότητα του νερού είναι γενικά υψηλή, μερικές φορές το νερό που τρέχει από τις βρύσες δεν είναι πόσιμο. Αυτό συμβαίνει συχνά, ειδικά στα νησιά όπου το νερό δεν αφθονεί. Γενικά προσέχετε τη διατροφή σας. Προτιμάτε να καταναλώνετε τροφές που είναι καλά ψημένες ή μαγειρεμένες. Αν το φαγητό που σας προσφέρουν δεν έχει την όψη και την οσμή που θα έπρεπε ή αν το κρέας δεν είναι καλά ψημένο, μην το φάτε. Η εγκυμοσύνη καθιστά το πεπτικό σας σύστημα πιο ευαίσθητο σε λοιμώξεις. Επομένως, μην δοκιμάζετε την τύχη σας. Η σαλάτα με ομαλά λαχανικά αποτελεί σε γενικές γραμμές ένα γεύμα που προτιμούν οι υπέρμαχοι της υγιεινής διατροφής. Όσο όμως είστε έγκυος, μην παρακύλετε τέτοια σαλάτα, διότι δεν ξέρετε πόσο καλά πλημμένα είναι τα λαχανικά αυτά. Η κατανάλωση ομών λαχανικών που δεν έχουν πληθεί καλά μπορεί να προκαλέσει τη μετάδοση λίμωξης από το ξόπλασμα, η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στο μωρό σας. Φυσικά, πριν ξεκινήσετε, είναι απαραίτητο να μιλήσετε με τον ιατρό σας, ο οποίος με βάση το ιστορικό σας και την κλινική σας κατάσταση θα σας δώσει κάποιες οδηγίες. Να είστε πάντα καλά!